Φαίνεται ότι η σύγχρονη επιστήμη έχει μια εξήγηση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά όπως αποδεικνύεται, η φύση έχει πολλά άλλα κόλπα στο μανίκι της, όπως λίμνες που εξαφανίζονται σε μια νύχτα, βροχή από ψάρια και άλλα εκπληκτικά πράγματα που είναι τόσο τρομακτικά και εντυπωσιακά, που οι άνθρωποι συχνά προσπαθούν να δώσουν εξηγήσεις για αυτά που απέχουν πολύ από το σωστό. Πάμε να δούμε 8 ανομαλίες που αποδεικνύουν ότι η φύση μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε. Αυτό φαίνεται αδύνατο, αλλά στη Χιλή το 2007 η λίμνη Ριέσκο εξαφανίστηκε εντελώς μέσα σε μια νύχτα. Οι επιστήμονες μελέτησαν αυτό το φαινόμενο και είδαν ότι μια συσσόρευση νερού άνοιξε μια ρογμή σε ένα τείχομα πάγου κατά μήκος της πλευράς της λίμνης. Έτσι, το νερό βρήκε το δρόμο του έξω από τη λίμνη και εξαφανίστηκε. Αυτό το φαινόμενο συνήθιζε να τρομάζει τους ανθρώπους στην αρχαιότητα. Το σημείο που χτυπά ο κεραυνός μερικές φορές ηλεκτρίζεται, οπότε μπορεί να τραυματίσει ή και να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Η βροχή των ζώων είναι ένα πολύ σπάνιο φυσικό φαινόμενο. Μπορεί να είναι ψάρια, αράχνες, ακόμα και βάτραχοι. Ο πρώτος άνθρωπος που άρχισε να ερευνά σοβαρά αυτό το μυστήριο ήταν ο Αντρέ Μαρί Αμπέρ. Πρότεινε ότι ξαφνικές ρηπές βίαιου ανέμου θα μπορούσαν να ανυψώσουν ζώα, τα οποία θα έπεφταν βροχή πίσω στο έδαφος όταν ο άνεμος εξαφανιζόταν. Αργότερα, οι επιστήμονες πρόσθεσαν περισσότερες πληροφορίες σε αυτή την ιδέα. Δεν ήταν απλός άνεμος, ήταν ένας ανεμοστρόβιλος νερού. Αυτό θα εξηγούσε γιατί κάποια ζώα θα παγώνονταν επειδή ο ανεμοστρόβιλος θα ανύψωνε πολύ ψηλά. Όμως δεν έχει γίνει ακόμη πολύ βαθιά έρευνα σχετικά με αυτό το φαινόμενο. Αυτή η φωτογραφία απεικονίζει μια αλεπού που πνίγηκε κάτω από τον πάγο. Κάποιος τη βρήκε και την άφησε πάνω στην επιφάνεια του πάγου για να ενημερώσει τους ανθρώπους για τον κίνδυνο. Δυστυχώς, τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι σπάνιες, παρόλο που τα ζώα γνωρίζουν που βρίσκονται τα επικίνδυνα σημεία του λεπτού πάγου. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στο φεγγίτι της ροής λάβας West Komokuna στη Χαβάη. Μοιάζει με πραγματική είσοδο στην κόλαση, με τις ψυχές να πετούν μέσα σε αυτήν. Στην πραγματικότητα, προκαλείται από τον ίδιο τον σωλήνα λάβας. Όταν οι ροές λάβας ανεβαίνουν και υποχωρούν, δημιουργείται μια σταθερή κρούστα. Αλλά εξακολουθεί να είναι τρομακτικό. Πολλοί βράχοι στις ερήμους είναι καλυμμένοι με ένα συνήθιστο υλικό γνωστό ως βερνίκι ερήμου. Το πιο ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι οι αρχαίοι άνθρωποι χάραξαν πάνω τους εικόνες που μπορούν να βρεθούν ακόμα και σήμερα. Παρόλο που οι επιστήμονες κατάφεραν να ανακαλύψουν από τι είναι φτιαγμένο, πυλό, σίδερο, μικροοργανισμοί και μαγκάνιο, δεν είναι ακόμη γνωστό από τι δημιουργήθηκε αρχικά το βερνίκι. Η κύρια θεωρία είναι ότι το βερνίκι παρήχθη από μικροοργανισμούς που βρέθηκε σε αυτό για να προστατευτούν. Αλλά αυτό είναι μόνο μια θεωρία. Μια πολύ σπάνια και επικίνδυνη ανομαλία βρέθηκε στο όρος Μπάλντι. Αυτό το βουνό είναι ένας αμόλοφος που αναφέρεται ως ζωντανός και ταξιδεύει, επειδή κινείται αρκετά μέτρα κάθε χρόνο. Αλλά ο κίνδυνος έγκυται στις μυστηριώδεις τρύπες που εμφανίστηκαν στον αμόλοφο. Βρέθηκαν για πρώτη φορά όταν ένας μικρός τουρίστας, ένα 6χρονο αγόρι, έπεσε μέσα στην τρύπα. Μια ομάδα διάσωσης βρήκε το αγόρι και το έσωσε. Μετά από αυτό το περιστατικό, οι επιστήμονες άρχισαν να ερευνούν τις τρύπες και ανακάλυψαν ένα νέο γεωλογικό φαινόμενο, τις καμινάδες αποσύνθεσης των αμόλοφων. Πρόκειται για ένα μοναδικό και τρομακτικό φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν υπάρχει ακριβώς η κατάλληλη ταχύτητα ανέμου και θερμοκρασία. Ο πάγος μερικές φορές φεύγει από τις λίμνες και ανεβαίνει πάνω από τη στεριά σαν ένα παγωμένο τσουνάμι. Φυσικά είναι πιο αργός από το νερό, αλλά μπορεί να κινηθεί και πάλι αρκετά γρήγορα και να είναι δύσκολο να σταματήσει. Άνθρωποι που το έχουν δει ισχυρίζονται ότι ο ήχος του μοιάζει με επερχόμενο τρένο, αλλά δεν είναι ο ήχος που είναι τόσο τρομακτικός, αλλά η καταστροφή που προκαλεί. Πριν από λίγο καιρό, εμφανίστηκε στο Google Earth μια παράξενη γραμμή που πήγαινε από το ένα πόλο της γης στον άλλο. Οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να μοιράζονται τις φωτογραφίες μιας παρόμοιας γραμμής στον ουρανό. Τι νομίζετε ότι μπορεί να είναι αυτό? Ποιο από αυτά τα φυσικά φαινόμενα σας εξέπληξε περισσότερο? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε το αν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!